Να είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαμε εκτός από το δημοψήφισμα δύο εκλογικές αναμετρήσεις το 2015. Και το Γενάρη και το Σεπτέμβρη. Στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι τον Οκτώβρη θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε σε ανοιχτές διαδικασίες και την πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάναμε σωστά, για παράδειγμα εγώ είμαι υπερήφανος για τις 100 δόσεις, για την ανθρωπιστική κρίση, αλλά και για μη οικονομικά ζητήματα, για αυτό που προσπαθήσαμε να φέρουμε έναν ανθρωπισμό στις φυλακές. Και βεβαίως θα συζητήσουμε και τα πράγματα που δεν πήγανε τόσο καλά και γιατί είχαμε μια ήττα στη διαπραγμάτευση. Ανοιχτά. Ελπίζω και περιμένω ότι και Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και αυτοί θα συζητήσουν κάποτε και θα μας πούνε στα 5 χρόνια που ήταν, στα 2 κάποιοι άλλοι, τι κάνανε σωστά, τι κάνανε λάθος, γιατί αυτό τον απολογισμό από τη δικιά σας μεριά δεν τον έχω ακούσει. Δεν έχω καταλάβει αν κάνατε κάποια λάθη, αν το 25% που μειώθηκε το εισόδημα θα μπορούσε να ήταν λιγότερο, αν φταίγανε μόνο οι ξένοι, κάνατε και εσείς λάθη. Εμείς πάντως θα το έχετε αυτό. Θα φέρουμε μέσα στον Οκτώβριο έναν απολογισμό, τουλάχιστον όσο αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, που θα εξηγεί αυτά τα πράγματα. Άρα αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι μέρος του συμβασμού των εκλογών στο Σεπτεμβρίου, που σας παρουσιάσαμε στον ελληνικό λαό ότι μέρος του συμβασμού είναι ότι εμείς αποδεχόμαστε αυτή την ιδιωτικοποίηση. Και λέμε και είπαμε στον ελληνικό λαό, και νομίζω ότι μας πίστεψε, ότι εμείς έχουμε καλύτερη πιθανότητα να αναδιαπραγματευτούμε, να προστατεύσουμε τα λαϊκά στρώματα και να υποστηρίξουμε το δημόσιο χώρο. Αυτό ήταν το εγχείρημα μετά από το Σεπτέμβριο. Η αντιπολίτευση έχει αμφισβητήσει τα οικονομικά κέρδη από αυτή την αναδιαπραγμάτευση για το ελληνικό. Και μόνο τα οικονομικά, δεν έχει πει τίποτα άλλο. Ας πούμε όμως πρώτα για τα οικονομικά και θα σας πω μετά για το άλλο. Είναι αλήθεια ότι εμείς διαπραγματευτήκαμε με σιγουριά 1,5 δις που θα είναι για τα κοινοφελή έργα. Άρα στο τίμημα, κατά τη δική μου άποψη, αυτό που κέρδισαμε ως Ελλάδα, ως δημόσιο, είναι το τίμημα σύν αυτές οι επενδύσεις που θα γίνουν για το δημόσιο χώρο. Άρα είναι 900 σύν 1,5 που φτάνουμε περίπου στο 2,4 που είναι λίγο λιγότερο από αυτό που έλεγε πριν από κάποια χρόνια το ΤΕΕ. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που μας είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος, ότι υπολογίζουμε ότι έχουμε χάσει 500 εκατομμύρια το πρώτο χρόνο και το δεύτερο χρόνο που αλλάξαμε, λόγω της μελέτης του ΙΟΒΕ, θέλω να του πω ότι για τα φορολογικά έσοδα, αυτά που λέει ο ΙΟΒΕ είναι ότι για τη συνολική περίοδο, 25 χρόνια του έργου, θα είναι 14,1 δις, δηλαδή περίπου 563 κατά μέσο όρο. Δεν σημαίνει ότι θα ήταν τόσο για τα πρώτα 2 χρόνια που λέτε εσείς ότι καθυστερήσαμε. Και τρίτο και το πιο σημαντικό, ότι όλοι και όλες ξέρετε ότι ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα όλων των δημοσίων έργων στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια και φαντάζομαι και πριν είναι ότι δεν υπολογίζεται ποιος θα τα συντηρεί. Δεν ανάγκη να πάτε στα Ολυμπιακό έργα για να το δείτε αυτό. Κάνουμε προκηρύξεις για έργα που δεν λέμε, που δεν γίνεται πουθενά, να μην πω πουθενά, στις χώρες που ξέρω εγώ στην Ευρώπη, δεν γίνεται πουθενά να μην λέει, ωραία, θα φτιάξω αυτό το γήπεδο, αυτό το νοσοκομείο, αυτό, ποιος θα το συντηρήσει. Και μέσα σε αυτή τη σύμβαση υπάρχει ότι η συντήρηση για το δημόσιο κομμάτι του έργου είναι πια η υποχρέωση των επενδυτών. Και αυτό είναι στα οικονομικά κέρδη. Πάμε τώρα στα μη οικονομικά κέρδη που δεν άκουσα τίποτα. Σαν να μην υπάρχουν αυτά, προφανώς γιατί κάποιοι εδώ πέρα ξέρουν τη τιμή για κάθε πράγμα και την αξία καθενός, που είπε ένας Βρετανός, όχι Βρετανός, μεγάλο λάθος, ένας Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας. Ακριβώς. Λέει ο κύριος Αντιπρόεδρος και αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα εγκαταλείψω τη μάχη για να γίνει το πάρκο ανοιχτό. Λέει το άρθρο 3, η πρώτη παράγραφος, τροποϋκτική σύμβαση, δεν θα επιβάλλονται περιορισμοί στην κίνηση των πολιτών, θα πρόκειται ουσιαστικά για ένα κοινόχρηστο χώρο. Άρα τι κάναμε,
Μια εσωτερική αυλή που ήταν στο master plan, εσωτερική αυλή που δεν υπήρχε πρόσβαση, τώρα έχει πολύ μεγάλη πρόσβαση και δεν είναι κλειστή αυλή. Άρα είναι ένα μεγάλο κομμάτι που θα είναι για το δημόσιο χώρο. Πρέπει να σας πω επιπλέον ότι το master plan δεν είναι δεσμευτικό. Το master plan, εκτός από τα άλλα μειονεκτήματά του, ότι δεν είχε τοπογραφικό, δεν ξέρουμε που είναι το αρχαιολογικός χώρος, που θα ήταν τα μνημεία και αυτά που σας θα έχει πει και ο κύριος Μπαλτάς, δεν είναι δεσμευτικό. Άρα εδώ, όταν μιλάμε ότι τώρα δεν θα είναι κλειστή αυγή, αλλά θα είναι ανοιχτό, αυτό είναι μια δέσμευση που έχουν κάνει οι επενδυτές. Και άρα αυτό είναι μια νίκη. Για τη Νέα Δημοκρατία, οι μόνες αλλαγές που πετύχαμε είναι οικονομικές φύσεως που τις αμφισβητεί. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν αλλαγές στο πράσινο, αλλαγές στους κοινόχρηστους χώρους, αλλαγές στην ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα και όλα τα λοιπά. Και θα τελειώσω για να είμαι εντός του χώρου. Γιατί βλέπω ότι η πολίτευση έχει πολύ θάρρος να σας προειδοποιήσω η μεγάλη στρατηγική σας να διαβάζετε τις εφημερίδες και να παίρνετε θάρρος ότι καταραίει η κυβέρνηση, ότι δεν θα γίνει διαπραγμάτευση, ότι τα προαποτούμενα είναι στον αέρα. Πολύ γρήγορα θα διαψευστείτε γι' αυτό. Μην κάνετε μπροστά οι εφημερίδες εσάς και ο ένας επιβεβαιώνει το άλλο. Δεν είναι καλή η τακτική αυτή. Αυτό που θέλω να σας πω είναι, ιστορικά στην Ευρώπη η αριστερά πάντα πήγαινε καλά, όχι όταν τα πράγματα χειροτερεύανε στο οικονομικό κύκλο, αλλά όταν άρχισε ο οικονομικός κύκλος να ανεβαίνει. Γιατί ο κόσμος όταν είναι στον κατήφορο φοβάται. Και όταν φοβάται έχει συντηρητικά αντανακλαστικά. Και να ξέρετε ότι ο κόσμος εμπιστεύεται την αριστερά ακριβώς γιατί εμπιστεύεται ότι μόνο η αριστερά μπορεί να διαχειριστεί την ανάπτυξη με πιο δίκαιο τρόπο, μόνο η αριστερά μπορεί να δώσει δικαιώματα στους εργαζόμενους για να μπορούν να έχουν και αυτοί ωφέλη από την ανάπτυξη και μόνο η αριστερά μπορεί να προστατεύσει το δημόσιο χώρο. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε με όλους τους περιορισμούς, με όλους τους συμβασμούς και γι' αυτό ο ελληνικός λαός πολύ γρήγορα θα δείτε ότι θα αντιστραφεί το